Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δράση της Νέας Δημοκρατίας Κανένα στο περιθώριο που έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης αλλά και την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλειών και συνεργασίας για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με όλα τα επίπεδα διοίκησης και λήψη πολιτικών αποφάσεων. Τα στελέχη της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο βρέθηκαν στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης, όπου και συνομίλησα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης. Σε αυτή τη δράση βλέπουμε όλες τις κοινωνικές δομές του νομού μας και σήμερα ήρθαμε στη ΔΕΙΑ. Είναι γνωστό ότι η ΔΕΙΑ είναι μέσα στο κοινωνικό ιστό της χώρας, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι η ΔΕΙΑ προσφέρει ένα τεράστιο έργο στην περιοχή μας και θέλω να γνωρίζετε ότι είναι από τις λίγες υπηρεσίες που έχει κοινωνικό πρόσημο. Είναι γνωστό ότι η ΔΕΙΑ έχει μειώσει τα τιμολόγια όλων των δημοτών της Αλεξανδρούπολης, άρα για μας αυτό είναι ένα κοινωνικό θέμα και γι' αυτό ήρθαμε σήμερα εδώ να ενημερωθούμε από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑ για το μέλλον όχι μόνο της ΔΕΙΑ αλλά και για των πολιτών, ποιο θα είναι το επόμενο. Δηλαδή, τα νερά θα παραμείνουν φτηνά, είναι μια ανάγκη που έχει ο ελληνικός λαός. Πραγματικά νομίζω ότι είναι πρότυπο στην Ελλάδα η ΔΕΙΑ της Αλεξανδρούπολης και ο πρόεδρος ο Μητυλινιός ο Βαγγέλης κάνει πολύ καλή δουλειά. Νομίζω ότι αυτή η υπηρεσία. Μακάρι να ήταν και κάποιες άλλες έτσι σαν τη ΔΕΙΑ. Μέσα από τη δράση αυτή, στόχος, όπως τόνισαν τα μέλη της ΝΟΔΕ, είναι η ανάδειξη του έργου των δομών κοινωνικής αλληλεγγύης, η ανάπτυξη συνεργασίας και η ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλειών για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.